Ακούγομαι. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο και πώς κρατάμε τον νέο γνώ, που είναι ήδη ο σωματότυπος συμμετέχος, που μπορεί να τον κρατήσουμε σε καθιστή θέση όπως είναι τώρα ο συνάδελφος, και κρατώντας το με τα δάχτυλα και ανοίγοντας και τον άνθρωπο ταυτόχρονα λίγο στο σωματάκι, για να μην είναι εκτός. Το βάζουμε σε ένα χέρι λοιπόν, και οι δαχτυλίματα στην πλάτη, που θα κάνουμε, θα γίνουν τον ίδιο τρόπο. Με την φορά πάντα, είναι, μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό, να είναι λίγο φοβιστικό, να είναι κάπως, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί κάνουμε ενέργειες να μετατοπίσουμε με το ξένο σώμα. Οπότε αυτό είναι λίγο πιο τρομακτικό. Οπότε πάνε πάλι είναι τα χτυπήματα. Και γυρνάμε μετά στην άλλη πλευρά, βάζοντας και το κεφάλι του, το κεφαλάκι του, έτσι. Οπότε βάζουμε να κάνουμε τις χέρι, θα το κάνουμε εδώ με τα δύο δάχτυλα. Και θα πιέσουμε πάλι. Η πίεση που χρησιμοποιούμε είναι τόση ώστε να καλύψουμε πάλι το 1/3 του θώρακα. Το κεφαλάκι να πέφτει προς τα πίσω. Θέλουμε να είναι ανοιχτός αεροούχος. Όχι, το κρατάμε, γιατί μπορεί να έχουμε συνείδησης, κρατάμε για να μην κλέμετε. Μάλιστα. Πέντε χτυπήματα, πέντε κυριακές όσες κλέμετε. Πέντε θωρακικές. Και δείχνουμε μέχρι να δούμε να μετατοπιστεί. Γι' αυτό πάντα όταν το κοιτάμε, ελέγχουμε εμείς να δούμε. Συνήθως είπαμε οι αναπνευστικές που συμβαίνουν στα παιδιά είναι αναπνευστικού τύπου, τις λέμε γιατί πιθανόν να έχει συμβεί που έχει κλείσει τον αραγωγό. Αλλά τα αναπνευστικά τα παιδιά βάζουν μέσα κάποιο ξένο σώμα. Μπορεί να φάνε να καταπίνει ένα παιδάκι που αρχίζει να θυμίζει το σώμα. Και είναι λίγο σπάνια να έχει κάποιο εκκινητή καρδιολογικό πρόβλημα που να προκαλέσει ένα παιδί.